Καλούμε τους εργαζόμενους να δώσουν αυτή τη μάχη μαζί μας. Έχουμε πει πολλές φορές ότι δεν θα αφήσουμε τους ασθενείς μας. Παράλληλα όμως θα παλεύουμε τώρα, σήμερα, για βελτίωση των συνθηκών εργασίας, για άμεσα προσλήψη στο σύστημα υγείας και για να έχουμε συνεχή ροή μέτρων ατομικής προστασίας. Ο κόσμος έδειξε υπευθυνότητα, σημασία τώρα έχει να δείξει υπευθυνότητα και η κυβέρνηση. Το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Τρικάλων απαιτεί να παρθούν τώρα όλα τα αναγκαία μέτρα για την υγεία και την προστασία των εργαζομένων. Καθημερινά και πανελλαδικά γίνονται εκατοντάδες διαμαρτυρίες και καταγγελίες στα σωματεία από τους εργαζόμενους για τη μη ύπαρξη μέτρων προστασίας στους χώρους δουλειάς. Στα σούπερ μάρκετ επικρατεί κόλαση. Οι εργαζόμενοι δουλεύουν 7 ημέρο και πάνω από 10 ώρες την ημέρα για να καλύψουν το τεράστιο όγκο δουλειάς που τους αναλογεί. Απαιτούμε για όλους αυτούς τους εργαζόμενους να υπάρχουν όλα τα μέτρα προστασίας, να τηρούνται οι αποστάσεις, να έχουν όλα τα εφόδια υγειονομικής κάλυψης και επίσης να δουλεύουν, να διασφαλιστεί ότι δεν θα δουλεύουν παραπάνω, να πληρωθούν όλα τα δουλευμένα τους μέχρι στιγμής μαζί με τις Κυριακές και τις Αργίες που έχουν εργαστεί για να εφοδιάσουν τα καταστήματά τους. Και επίσης να τηρηθεί τουλάχιστον σαν ένα αναγκαίο μέτρο η 12ωρη απόσταση από βάρδια σε βάρδια για να μπορούν να ξεκουράζονται. Επίσης, θέλουμε να καταγγείλουμε σαν Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Τρικάλων την κατάσταση που επικρατεί σε πάρα πολλούς εργασιακούς χώρους, με δεκάδες καταγγελίες και στην πόλη μας. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται το φαινόμενο δεκάδες εργαζόμενοι που δούλευαν με σύμβαση μέρας, με αυτή την παράνομη σύμβαση εργασίας που υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δουλεύουν σε κλάδους των νοσοκομείων που αυτή τη στιγμή δεν δικαιούνται την αποζημίωση ειδικού σκοπού, με αποτέλεσμα να έχουν μείνει εκτεθειμένοι χωρίς καθόλου πόρους και ο καθένας να προσπαθεί να διασφαλίσει την επιβίωσή του. Απαιτούμε να ενταχθούν και αυτοί οι εργαζόμενοι στην αποζημίωση ειδικού σκοπού και να πάρθουν και όλα τα αναγκαία μέτρα για όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους, ώστε να μην μείνει κανείς μόνος του. Έχει μείνει μέσα, έχουμε κάνει το καθήκον σαν πολίτες. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή πρέπει να κάνει μόνιμες προσλήψεις. Άμεσα 4.000 προσλήψεις να μας φέρει υγειονομικό υλικό. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μάσης γάντια στολές. Βάζουμε τη ζωή μας σε κίνδυνο. Κανένα να ξέρουν ότι οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να νοσήσουν για να σταθεί το σύστημα υγείας όρθιο.